διασπασμένος οδεύει ο ενδιάμεσος προς τις προεδρικές. Επιβεβαιώνοντας τις έως τώρα εκτιμήσεις, το πολύ αναμενωμένο τετατέ των πέντε αρχηγών ανέδειξε τον πρώτο υποψήφιο. Το όνομα αυτού, Νικόλας. Τα τρία κόμματα, Δημοκρατικό Κόμμα, ΕΔΕΚ και Αλληλεγγύη, έχουν αποφασίσει να προτείνουν στα συλλογικά όργανα των κομμάτων τους την υποψηφία του Νικόλα Παπαδόπουλου για έγκριση ως κοινού υποψηφίου της συνεργασίας. Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών επέλεξε να κρατήσει τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ στο ακουστικό. Θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη πρόταση στα συλλογικά όργανα του κινήματος για να λάβει την τελική απόφαση το συντομότερο δυνατό. Ως ήταν αναμενόμενο, κατά της υποψηφιότητας Νικόλα Παπαδόπουλου στάθηκε ο Γιώργος Λιλίκας. Έχει διατυπώσει τη διαφωνία του στο θέμα της διαδικασίας για την επιλογή, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα για την επιλογή να υπάρχουν κάλπες, όπως εισηγήθηκε η Συμμαχία, αλλά την ίδια στιγμή και ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η συμφωνία πάνω στις βασικές αρχές κυβερνητικής πολιτικής. Η συνάντηση των πέντε αρχηγών του ενδιάμεσου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Προέδρου της ΕΔΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, πρώτος στον λόγο πήρε ως οικοδεσπότης ο Μαρίνος Ιζόπουλος, καλωσορίζοντας τους υπόλοιπους για να ακολουθήσει η πρόεδρος της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους, η οποία κάνοντας λόγο για πατριωτικό καθήκον, απέσυρε τη δική της υποψηφιότητα προτείνοντας αυτήν του Νικόλα Παπαδόπουλου, η οποία όπως υποστήριξε συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες εκλογής. Τον λόγο πήρε και πάλι ο επικεφαλής της ΕΔΕΚ, συνυπογράφοντας τόσα είπε η κυρία Θεοχάρους για να ακολουθήσει ο Γιώργος Λιλίκας, που εξέφρασε τη διαφωνία του με την όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών επέμενε της επιλογής του υποψηφίου να προηγηθεί συμφωνία επί των βασικών αρχών που θα διέπουν το κυβερνητικό πρόγραμμα του υποψηφίου, να υπάρξει συζήτηση επί συγκεκριμένων κριτηρίων όπως η εκλεξιμότητα, η καταλληλότητα και η εμπειρία, αλλά και να στηθούν κάλπες στην κοινωνία για την επιλογή του υποψηφίου. Ακολούθως μίλησε ο Γιώργος Περδίκης, ο οποίος τονίζοντας πως μέχρι σήμερα εισηγείται πως ο υποψήφιος του ενδιάμεσου θα έπρεπε να ήταν μια άλλη προσωπικότητα πέραν των κομματικών αρχηγών, ανέφερε ότι τα δεδομένα πλέον είναι διαφορετικά και δεσμεύτηκε να μεταφέρει την πρόταση για στήριξη Νικόλα Παπαδόπουλου στα συλλογικά όργανα των οικολόγων για λήψη τελικής απόφασης το συντομότερο. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου των πέντε, στο τραπέζι έπαιζαν και τρεις δημοσκοπήσεις, τις οποίες κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα, πως μόνο ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι αυτός που μπορεί να διεκδικήσει με αξίωση στην Προεδρία, έναντι τόσο του Νίκου Αναστασιάδη όσο και του όποιου υποψήφιου επιλέξει το ΑΚΕΛ. Το αποτέλεσμα της συνάντησης σκόρπισε χαμόγελα στο στρατόπεδο Παπαδόπουλου, ο οποίος με ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει ιστορική την απόφαση. Ο ενδιάμεσος χώρος έβαλε τα θεμέλια για συνεργασία με στόχο την πολιτική αλλαγή και την απαλλαγή του τόπου μας από την αποτυχημένη στρατηγική στο Κυπριακό και την αποτυχημένη διακυβέρνηση. Η αντίδραση Λιλίκα ήρθε διαμέσω Twitter. Με διαφανή και δημοκρατική διαδικασία να επιλεγεί ο υποψήφιος του ενδιάμεσου, να αποφασίσουν οι αυτονομημένοι πολίτες, συμμετοχική δημοκρατία. Οι επόμενες των ημερών αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες ως προς το τι μελιγενέστε στον ενδιάμεσο χώρο. Δεν είναι εξάλλου λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών θα προλάβει να εξαγγείλει πρώτος τη δική του υποψηφιότητα.